στο βάθος μέτρα με τους υπουργούς εξωτερικών της Κύπρου και της Ελλάδας να αποδίδουν τεράστια σημασία στη συζήτηση που θα γίνει τον άλλο μήνα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Τόσο ο Νίκος όσο και εγώ τονίσαμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι η συνέχιση της τουρκικής παραβατικότητας δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Στο επόμενο Συμβούλιο, το Δεκέμβρη, αναμένουμε συγκεκριμένα μέτρα. Ο Νίκος Ζένδιας ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει τιμωρητική διάθεση απέναντι στην Τουρκία, πλην όμως η συμμόρφωση της γείτονος με το διεθνές δίκαιο αποτελεί όνειρο μακρινό. Ευελπιστούμε ότι η Τουρκία θα ασπαστεί μια μέρα το διεθνές δίκαιο. Θα πάψει να προωθεί μια νεοθωμανική αναθεωρητική ατζέντα. Θα πάψει να έχει αποσταθεροποιητικά όνειρα. Δυστυχώς όμως αυτή η μέρα δεν φαίνεται να είναι ακόμη κοντά. Όσο η Τουρκία τροφοδοτεί την απεσιοδοξία, άλλο τόσο Λευκωσία και Αθήνα εργάζονται για την αποκατάσταση της νομιμότητας, τον τερματισμό των τουρκικών προκλήσεων και την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Οι ενέργειές μας ενισχύονται, εντείνονται. Τα δεδομένα λόγω της συμπεριφοράς της Τουρκίας, επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολα. Χριστοδουλίδης και Δένδια συμμετείχαν σε συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist, μέσω του οποίου κάλεσαν ξανά την Τουρκία να συμμετάσχει στα περιφερειακά σχήματα συνεργασίας. Εξαρτάται αποκλειστικά από την ίδια την Τουρκία και την εκπλήρωση από μέρους της Άγκυρας της βασικής προϋπόθεσης για έναρξη των όποιων συζητήσεων. Και αυτή η βασική προϋπόθεση είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Αν επιχειρήσουμε να λύσουμε από κοινού μια άσκηση γεωμετρίας και η μία πλευρά εφαρμόζει την ευκλήδια γεωμετρία, όπου υπάρχουν παράλληλες γραμμές, και η άλλη πλευρά εφαρμόζει την παραβολική γεωμετρία, που δεν υπάρχουν παράλληλες γραμμές. Υπάρχει ποτέ πιθανότητα να υπάρξει κοινή λύση αυτή της άσκησης? The situation, the status quo is not static. We have more and more violations and it's becoming much and much difficult, more difficult to solve the Cyprus problem. Από το ίδιο βήμα η Ελίζαμπεθ Σπέχαρ μίλησε για εξαιρετικά δύσκολες στιγμές του Κυπριακού. In fact, the positions of both sides have moved further apart in recent months. Negative narratives and unhelpful rhetoric are spreading, and political polarization on the island is sharpening, between and within both sides of the divide. Παρά τις προειδοποιήσεις, η Τουρκία δεν δείχνει την παραμικρή διάθεση για αλλαγή πλεύσης και το κατέστησε σαφές ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Artık Kıbrıs egemen eşitliğe dayalı, bağımsız iki devlet tek çözümdür.